Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Πλησιάζουμε και τα Χριστούγεννα, φιλενάδα. Λιγούλη έμεινε για τα φετινά τα Χριστούγεννα. Οπότε σας έχω εδώ πέρα ετοιμάσει ένα βίντεο που, όπως βλέπετε και στον τίτλο, ένα βίντεο στο οποίο σήμερα θα σας δείξω τις δικές μου προτάσεις. Θα σας πω βασικά τις δικές μου προτάσεις δώρων για όλους. Όμως πριν σας πω, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να χτυπάτε και το καμπανάκι να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Λοιπόν, επαναρχόμαστε λοιπόν στον τίτλο αυτού του βίντεο, που έχει να κάνει με ένα βίντεο συνεργασίας. Δεν είμαι μόνη μου αυτή τη φορά. Είμαι μαζί με συνεργασία με την Κατερίνα. Θα μου πεις τώρα ποια είναι η Κατερίνα, ρε αδερφέ? Θα σου πω πολύ απλά αμέσως. Λοιπόν, το Κατερινάκι είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Είναι μαμά δύο υπέροχων κοριτσιών και ασχολείται κυρίως στο YouTube με βίντεο όσον αφορά DIY, καθαριότητα, διακόσμηση και τώρα ιδίως στα Χριστούγεννα, δηλαδή δεν υπάρχει. Οπότε, εγώ κάτι τέτοιο βίντεο γενικά τα κυνηγάω. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ διακόσμηση, άσχετο που γενικά εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, αλλά άμα ασχοληθώ βιλενάδα θα γίνει χαμός. Οπότε, κατευθείαν μου έβγαλε την Κατερίνα στο YouTube και μπορώ να πω ότι είναι ένα υπέροχο γλυκό πλάσμα, είναι η αυθεντικότητα του YouTube, μπορώ να σου πω, και εσείς οι παλιές ξέρετε τι πάει να πει η αυθεντικότητα του YouTube, οπότε μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ τα βίντεο. Έχει έτσι λοιπόν μια γλύκα στη φωνή της, έχει μια πειθαρχία στο λόγο της, τα λέει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα έμπειρο βασικά άτομο, πιστεύω, για την πλατφόρμα του YouTube και τη συμπαθώ. Και ξέρεις, αυτό δεν θέλει και πολύ κλικ, ρε φιλενάδα. Άμα ταιριάζεις με τον άλλον, τελείωσε και συνεργασίες κάνεις και μιλάς και βγαίνεις και από εδώ και από εκεί. Το κανάλι της λοιπόν είναι το Κατερίνα Diaries και από κάτω θα σου έχω όλες τις πληροφορίες για να πας να δεις και το βιντεάκι που θα ανεβάσει και αυτή σε συνεργασία μαζί μου σήμερα Πέμπτη, αλλά και όλες τις πληροφορίες άμα θέλεις να βρεις την Κατερίνα. Τα πάντα σου έχω από κάτω. Οπότε, άμα νομίζεις ότι σου αρέσει αυτή η ιδέα προτάσεις δώρων για όλους, τότε νομίζω ότι πρέπει να μείνεις στο κανάλι μου. Πάμε να πες το intro. Λοιπόν, φιλενάδα, άκου τώρα να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Θα μου πεις, καλά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και εσύ μας λες για προτάσεις δώρων. Καλά, συγγνώμη, ξεχνάς την πρωτοχρονιά. Ο Άι Βασίλης έρχεται ξανά. Λοιπόν, αυτό το σλόγγαν, το την ατάκα, δεν. Οπότε, τα δώρα βασικά δεν έχουνε σταματημό. Μπορεί ρε παιδί μου να μην θέλει να το πάρεις το Χριστούγεννο το δωράκι, το Χριστουγεννιάτικο. Μπορείς να το πάρεις την πρωτοχρονιά. Μπορείς το καπάκι ο άλλος να έχει γενέθλια. Σου έχω που λες τα πάντα. Σου έχω για σένα, για το κομμενάκι σου, για τον άντρα σου, για τα παιδιά σου, όλα εδώ. Όλα μαζί, νοικοκυρημένα και απλά αρωματισμένα. Γιούχου! Με έχει πιάσει λοιπόν το πνεύμα των Χριστουγέννων, φιλενάδα, και δεν κρατιέμαι να σου πω τις κατηγορίες μου. Λοιπόν, έχει ζαλιστεί λίγο, γιατί το φωτιστικό πάει. Αλλά πρόσεχε, μετά τις γιορτές θα πάρω καινούριο φωτιστικό. Έλα, Παναγία μου, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σου πω τις κατηγορίες. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, φιλενάδα. Έχω να σου πω πρώτη κατηγορία, αν πολύ το δυσκολεύει το πράγμα και δεν μπορεί κιόλα, γιατί ο καθένα μπορεί, ρε παιδί μου, αυτό που έχει στο νου σου, ναι, μεν τον αγαπά, αλλά είναι και ένα δύσκολο άνθρωπο και εσύ τρέχει και δεν φτάνει. Οπότε τι σου έχω, έλα, πάρε το φακελάκι, βάλε το ποσό μέσα και ξυμπερδεύει. Πώ κάνουμε στου γάμου? Δεν είχα, λέει, καθόλου ντροπή. Αντί τώρα εσύ να κάθεσαι να παιδεύει, να πηγαίνει αυτή μετά να το αλλάζει ή να πηγαίνει αυτό και να μην του αρέσει, βάλε εκεί πέρα ένα ποσό. Και ξεμπερδεύεις. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Πίστεψέ με, αν ήταν ντροπή, γιατί να το κάνουν στους γάμους? Λέω εγώ τώρα. Οπότε μην τρέπεσαι. Χώστε τα εκεί πέρα και ξεμπερδεύεις. Λοιπόν, φιλενάδα, δεύτερη κατηγορία, σου έχω το βιβλίο. Βιβλίο κανονικό, σε στερεή μορφή, αλλά και το βιβλίο το ηλεκτρονικό. Γιατί έχουμε και αυτούς τους τύπους, τους οποίους δεν θέλουν να κουβαλάνε το βιβλίο, να τους πέφτει βάρη στο χέρι. Θέλουν, ρε παιδί μου, το ηλεκτρονικό. Οπότε, μίλησε λίγο με τις εκδόσεις, όποιο θέλεις, εκδόσεις ψυχογιός. Τυχαίο, δεν είναι, ούτε το βίντεο είναι χορηγούμενο, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, θέλεις να μιλήσεις με τις εκδόσεις ψυχογιός, θέλεις να πας, ρε παιδί μου, στο κατάστημα και να τους πεις ότι θέλεις αυτό, θέλω να το αγοράσω. Ή άμα δεν θες να πας στις εκδόσεις ψυχογιός, πήγαινε, ρε παιδί μου, στις εκδόσεις πατάκι. Λέμε τώρα, δεν θα χαλάσουμε τα ζητήματά μας με τις εκδόσεις, καταλαβαίνεις. Πάρε εκεί πέρα ένα βιβλιαράκι ή ένα πάρα πολύ ωραίο ηλεκτρονικό βιβλίο. Θα το εκτιμήσει δε όντως. Αυτοί που είναι βιβλιοφάγοι και αυτοί που είναι book lovers. Επόμενη κατηγορία, φιλενάδα, είναι η δωροκάρτα.
Εσύ τι λες, ότι θα του κακοπέσει το αγαπημένο σου ανθρώπου η δωροκάρτα? Έχει παιδάκια? Χα, χαμός! Τζάμπο κατευθείαν! Πάρε μια δωροκάρτα να χαίρεται και αυτός και τα παιδιά του και όλη του η οικογένεια. Θέλεις να πάρεις μια δωροκάρτα IKEA? Πες μου εσύ, δεν θα το εκτιμήσει τη δωροκάρτα του IKEA? Σου έχω και μια άλλη πρόταση, μπορείς να κάνεις μια δωροκάρτα δώρο από Vico. Γιατί όχι, και όχι μόνο γενικά για τα Χριστούγεννα, για το χριστουγεννιάτικο ντεκορασιόν, αλλά μπορεί ένα παιδί μου να θέλει κάτι για το σπίτι. Ποτέ δεν ξέρεις, φιλενάδα. Επόμενη κατηγορία είναι η συνδρομή. Λοιπόν, μια συνδρομή στο Netflix. Γιατί? Γιατί μπορεί ένα παιδί μου άλλος να μην μπορεί να κάνει την συνδρομή του στο Netflix. Εσύ να μην τον βοηθήσεις. Κάνε μια συνδρομή σε ένα πιτσιρικά, λέω εγώ τώρα, στο Spotify, θα σε αγαπήσει για 2 χρόνια. Στο λέω. Ναι, αυτά ξέρεις, είναι λίγο, ξέρεις, με τι έχει να κάνει ρε παιδί μου, το άτομο, το άλλο, το βλέπεις, με τι χαροποιείται στην ψυχική του γαλήνη μέσα. Επόμενη κατηγορία είναι τα αναλώσιμα, κορίτσια μου. Λοιπόν, καλά, εδώ πέρα γίνεται πανικός. Εστιάζω περισσότερο στα αναλώσιμα, στο ολοκληρωμένο σετ περιποίησης, υπέροχο, υπέλαμπρο που μπορείς να κάνεις στη φίλη σου, στην ξαδέρφη σου και εγώ δεν ξέρω πού. Τα καλλιτικά, πες μου τώρα εσύ, ποια θα εκτιμήσει τα καλλιτικά, που γίνεται ένας πανικός γενικά, ανεφόρων ηλικίας. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία brands που μπορείς να προσφέρεις. Αν είσαι από αυτούς τους τύπους όπως είμαι και εγώ, που μπορώ να πάω σε ένα μαγαζί και μπορώ να βρω πάρα πολλά brands, θα πάω εκεί. Ένα brand το οποίο, βασικά ένα μαγαζί το οποίο σου προτείνω είναι η Femme Fatale. Έχει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το μακιγιάζ, το πρόσωπο, skincare εννοώ. Έχει βλεφαρίδες, έχει τουφάκια, έχει προϊόντα για τα νύχια. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου να θέλεις να κάνεις και κάποια προϊόντα για τα νύχια. Ξέρεις ότι η φίλη σου είναι τεχνίτρια. Πάρτε ένα κριτζέλ. Όχι, απλά το λέω τώρα εγώ. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει περιποίηση για τα μαλλιά, και αυτό αναλώσιμο είναι. Γενικά όσον αφορά το κομμάτι το beauty, είναι στα αναλώσιμα και πίστεψέ με, κανένας δεν λέει όχι σε αυτό το πράγμα. Και πάμε τώρα σε κρασιά, σε κεριά, σε αρώματα. Αν ξέρεις κιόλας τι αρέσει, μπορείς να του πάρεις ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα και μετά να έχεις και πολλά πραγματάκια διάφορα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορείς να πάρεις και εσώρουχα, φιλενάδα, και για σένα. Όπως είχα πάρει και εγώ 2 κορμάκια τα οποία τα έχω ευχαριστηθεί. Κάπου εδώ πέρα θα πέσουν εκεί φωτογραφίες να με δεις τι ψώνιο που είμαι. Λοιπόν, αλλά μπορείς να πάρεις και εσώρουχα στον αγαπημένο σου, και ξέρεις τώρα μετά είναι και Χριστούγεννα, αν έχεις και τζάκι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, φτάνει, γιατί μετά θα πάει αλλού το βίντεο. Οπότε, σαν έτσι στερόγραφο, στην αναλώσιμη κατηγορία, έχεις να παίρνεις άπειρα πράγματα που θέλεις να προσφέρεις στους αγαπημένους σου. Λοιπόν, επόμενο έχω να σου πω είναι οι υπηρεσίες, ρε φιλενάδα. Γιατί κάνε έτσι μια περιποίηση δώρο στον αγαπημένο σου άνθρωπο. Κάντου ένα μασάζ, κάντου νύχια, μαλλιά, κλείσε του ένα ραντεβού για μακιγιάζ. Πιστέψτε με ότι μόνο και μόνο που ανεβάζετε τον άλλον την ψυχολογία σε κάτι τέτοιες υπηρεσίες, δεν υπάρχει, του ρε παιδί μου, του ανεβάζετε έτσι και τη λίπητο και την ψυχολογία. Είναι πάρα πολύ καλό, πιστεύω, ένα δώρο υπηρεσίας. Αποτρίχωση, γενικά μην νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο όριο. Μπορείτε να μιλήσετε με τον υπεύθυνο, είτε αυτό έχει να κάνει με το μακιγιάζ, είτε έχει να κάνει με την αποτρίχωση, είτε να έχει να κάνει με καθαρισμό προσώπου, και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, δεν θέλω ρε παιδί μου τώρα, αν δεν έχετε κάποιο ραντεβού, κλείστε το οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, δεν θα σας πει αυτός όχι, αλίμονο δηλαδή. Οπότε πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό δώρο, μια υπηρεσία να προσφέρετε στον αγαπημένο σας άνθρωπο. Πάμε τώρα στην επόμενη κατηγορία, είναι τα, πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, τα είδη μπάνιου και είδη κουζίνας. Θα μπορούσα και αυτά να τα βάλω στα αναλώσιμα, αλλά είναι λίγο κάτι ιδιαίτερο, και το σπίτι και η κουζίνα αλλά και το μπάνιο. Θέλει πετσέτες, θέλει μπουρνούζια, στην κουζίνα μπορεί να θέλει κάποιος κάποια ηλεκτρική συσκευή, κρεπιέρα ξέρω εγώ, βαφλιέρα ή ένα καλό blending. Blending κάνουμε στο μάτι, blender εννοώ. Τέλος πάντων, ένα πάρα πολύ ωραίο blender, μια κουζινομηχανή. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά δώρα αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν σας πάει και λίγο παραπάνω το θέμα, μπορείτε να πάρετε ένα πλυντήριο. Ένα πλυντήριο εννοώ πιάτων, έτσι. Κάτι άλλο πιο too much. Ανάλογα βέβαια με το πορτοφόλι. Εγώ παραδείγματος χάρη στην κουμπάρα μου είχα πάρει ένα πλυντήριο πιάτων. Α, με αγαπάει ακόμα. Καλά, εννοείται ότι με αγαπάει, αλλά θέλω να σου πω ότι γιατί όχι.
Άλλη κατηγορία που σου προτείνω είναι τα χειροποίητα. Έχει να κάνει με χειροποίητο κόσμημα, χειροποίητα καλαθάκια οργάνωσης, χρησιμοποιημένους δίσκους μακιγιάζ, τα οποία ξέρετε είναι σε πετσετέ μορφή που τα πλένεις και τα ανανεώνεις και δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Τι έχω να σου πω, ένα πάρα πολύ ωραίο χειροποίητο άρωμα. Μπορείτε να πάτε σε ένα μαγαζί και να πείτε ότι ξέρω εγώ θέλω, αφού θα πάρεις κιόλας και το αφρόλουτρο με την ίδια μυρωδιά που θα βάλεις την εσάνς στη μυρωδιά, καταλαβαίνεις, μπορείς στο καπάκι να φτιάξεις και την ίδια κρέμα σώματος χειροποίητο κιόλας. Αν τα φτιάχνεις εσύ θα είναι πάρα πολύ ακόμα καλύτερα, γιατί το έχεις φτιάξει ήδη με αγάπη και το προσφέρεις και στον αγαπημένο σου πρόσωπο, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε και την κρέμα σώματος μπορείς να φτιάξεις. Γενικά, δεν ξέρω, ό,τι πιάνει το χέρι σου από τη στιγμή που είναι χειροποίητο, πιστέψτε με ότι θα το εκτιμήσει δεόντως. Πάμε τώρα σε μια πιο high-end κατηγορία. Αν τα πας καλά, πολύ καλά με τα οικονομικά, πίστεψέ με ότι ένα αεροπορικό εισιτήριο και ένα ταξίδι δεν θα είναι καθόλου κακό, πίστεψέ με. Δηλαδή, ό,τι ώρα και να είναι, θα κάνουν σταυρό, θα πίνουν νερό στο όνομά σου αν τους προσφέρεις ένα ταξίδι ή ένα αεροπορικό εισιτήριο, ρε παιδί, ή τακτοπλοϊκά, ρε αδερφέ, έστω κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάποια χρηματική αξία την οποία κάπου στέκει, καταλαβαίνεις. Είναι πάρα πολύ όμορφη γενικά αυτή η κατηγορία. Πάμε στην επόμενη κατηγορία που έχει να κάνει με την προσωπική φροντίδα. Εδώ πέρα έχω βάλει τους αρωματοποιητές. Έχει να κάνει ουσιαστικά με την προσωπική, προσωπική φροντίδα του χώρου. Ουσιαστικά έχουν βγει τόσοι όμορφοι αρωματοποιητές που βάζεις μέσα τα εθέρια έλαια και μοσκοβολάει όλο το σπίτι. Γενικά παίζει πάρα πολύ ο αρωματοποιητής. Είναι μεγάλο trend, να σου πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μυρίζει ευχάριστα το σπίτι σου βασικά. Εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να το πλένεις και το καθαρίζεις, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά γενικά το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο trend ο αρωματοποιητής και είναι πανεύκολος. Βάζεις νερό, βάζεις εθέρια έλαια και το σπίτι γίνεται όνειρο. Και τώρα που το σκέφτομαι στα αναλώσιμα, μπορείτε να πάρετε και τσάια. Τσάι, τα τσάγια, τα... δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο, μια συλλογή από τσάγια τέλος πάντων, τα οποία ηρεμούν κιόλας γενικά. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό που πάω στο Σκλαβενίτη παίρνω τσάγι από Yogi Tea. Αυτό το συγκεκριμένο brand το είχα δει από τη Μαρινέλη. Μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία στα αρώματα. Γιατί η γεύση, εντάξει, νομίζω, να σου πω και την αλήθεια, είναι μόνο το άρωμα. Γεύση δεν γεύεσαι από το τσάι. Το άρωμα ουσιαστικά μυρίζεις και γαλινεύει η ψυχή σου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Αυτές ήταν οι δικές μου προτάσεις δώρων για φέτος. Θέλω να πάτε να δείτε και το κανάλι της Κατερίνας που και αυτή μας λέει τις δικές της ιδέες και προτάσεις δώρων. Έχω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία μαζί με το Κατερινάκι. Εννοείται ότι θα έχω τα πάντα για να βρεις την Κατερίνα από κάτω. Οπότε αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο πριν τα Χριστούγεννα. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται και καλή χρονιά ρε παιδιά, με το καλό, όχι, θα τα πούμε, τι λέω μωρέ, θα τα πούμε πιστεύω, ναι, αλλά αν δεν τα πούμε, με το καλό να σας μπει, η χρονιά πάντα, φιλάκια πολλά!